Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Υπάρχει απαιτούμενη απαρτία, οπότε μπορεί να ξεκινήσει η ειδική συνεδρίαση που έχει κληθεί σήμερα, που είναι ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του έτους 2017. Να πω ότι μαζί μας μας έκανε την τιμή και παρευρίσκεται και ο πρώην Υπουργό του Πασόκ, ο κύριος Καρχιμάκης. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ε, έχετε στη διάθεσή σας τον απολογισμό πεπραμένων, πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Ε, λίγο πολύ το έργο είναι γνωστό, ωστόσο όμως είναι μία διαδικασία η οποία εντάσσεται ε, στον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ε, και πρέπει οπωσδήποτε να πριν καταθέσω την εισηγητική έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνω αυτή την εισήγηση. Ε, προχωρούμε σήμερα στον απολογισμό των πραγμένων της δίκης, ο οποίος αποτελεί κορυφαία πράξη δημοκρατίας. Μέσω αυτού του απολογισμού οικοδομείται ένας διάβλος επικοινωνίας με τον πολίτη, όπου το έργο μας τίθεται σε δημόσια κριτική. Η νομοθετική αυτή υποχρέωση δίνει την ευκαιρία λογοδοσία και συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο μέτρηση τη αποτελεσματικότητα, τη αξιοπιστία και τη συνέπεια της, της δημοτική μα αρχή. Για το λόγο αυτό, θα προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι, ωστόσο, οφείλουμε να ενημερώσουμε το Σώμα και τους πολίτε για το έργο μα. Οι ανάγκε τη σύγχρονη πόλη μα: Βαίνουν αυξανόμενε και προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτέ, καταβάλλουμε μια καθημερινή προσπάθεια εφαρμόζοντα ένα σύγχρονο και ταυτόχρονα υλοποιήσιμο σχεδιασμό. Οι ρυθμοί ανάπτυξη του ηλίου είναι ταχύ. Θα μπορούσαμε να του χαρακτηρίσουμε υποδειγματικού. Οι ενέργειέ μα δεν είχαν ποτέ αναφορέ στι εκλογέ. Δεν σταματήσαμε ποτέ το έργο μα για να ξεκινήσουμε πάλι. Για μα. Όλη μας η θητεία είναι ένας αδιάκοπος αγώνας. Όπως έχετε διαπιστώσει, στην πόλη μας εκτελούνται διαρκώς έργα, τα οποία καθιστούν την αναβάθμιση της πόλης μας πολύ επίπεδη. Το υψηλό αίσθημα ευθύνης που χαρακτηρίζει τη διοίκησή μας και η προσήλωσή μας στον ανθρωποκεντρικό της, ανθρωποκεντρισμό της, μας επιβάλλει να είμαστε σύνεπείς απέναντι στους πολίτες που εκπροσωπούμε. Αυτοί είναι οι πιο ειλικρινεί κριτέ μα και οφείλουμε να απαντήσουμε με την ίδια ειλικρίνεια για το έργο μα. Οι προσδοκίε του είναι υψηλέ και δικαίω διεκδικούν την ποιότητα ζωή του μέσα στη σύγχρονη πόλη στην οποία ζουν. Αυτό από μόνο του μας δίνει δύναμη και αποτελεί δέσμευση προκειμένου να κάνουμε πραγματικότητα όσα το ήλιον δικαιούται θέλουμε οι πολίτες να συνεχίσουν να διαβιώνουν σε μια όμορφη, καθαρή και νοικοκυρεμένη πόλη, η οποία να συνδυάζει το σύγχρονο σχεδιασμό της με τον ανθρώπινο χαρακτήρα. Η καθημερινή μας προσπάθεια και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε απολαμβάνει την ευρεία αποδοχή των συμπολιτών μας, με τους οποίους έχουμε οικοδομήσει μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης, όπως εξάλλου και μαζί σας ο τρόπος και οι αξίες με τις οποίες ασκούμε διοίκηση παραμένουν ακλόνητες και αναλύωτες. Ρεαλιστική ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας. Αναπροσαρμογή των ενεργειών μας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μας. Στοχευμένες ενέργειες. Σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, κύριε Δαλαμάγκα. Σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, διαφάνεια και λογοδοσία, συλλογική προσπάθεια, συντονισμένες ενέργειες. Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα το 2017 ο Δήμος μας όχι μόνο να βρίσκεται σε ισχυρή οικονομική θέση, αλλά να μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και άμεσα κάθε απρόοπτη κατάσταση. Υπενθυμίζω ότι αναφερόμαστε στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους, στον απολογισμό του οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τον νόμο. Το 2017 υπήρξε άλλη μια χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε από περικοπές σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Συνεχίστηκαν οι παρεμβάσεις κεντρικής διοίκησης με αποφάσεις της. Συνεχίστηκε η αβέβαιη οικονομική πραγματικότητα μέσα από την οποία έπρεπε να επιτελέσουμε το συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο μας. Για το λόγο αυτό συνεχίστηκε και η διαρκής προσπάθεια για συμπίεση των δαπανών μας την ίδια στιγμή που οι απαιτήσει κοινωνικής κοινωνική πρόνοιας ήταν και παραμένουν αυξημένες. Όπως αυξημένες είναι και οι ανάγκες για χρηματοδότηση και στελέχωση των κοινωνικών μας δομών. Παιδική σταθμή, ΚΔΑΠ, ΚΑΠΗ, βοήθεια στο σπίτι και άλλα, και των κοινωνικών πρωτοβουλειών, συσίτια, κοινωνικό παντοπολείο, ιατρία, φαρμακεία και άλλα, οι οποίες ξεπερνούν όσα παρέχονται από τους φορείς χρηματοδότησης. Η αυθαίρετη παρακράτηση των θεσμοθετημένων πόρων της αυτοδιοίκησης εξακολουθεί να αποτελεί πάγια τακτική της κυβέρνησης πέρα από κάθε νομιμότητα κατά τη διάρκεια της πολύχρονης και πολυεπίπεδης κρίσης της χώρας μας, τοπική αυτοδιοίκηση παρέμεινε όρθια. Παρέμεινε ο πλέον αξιόπιστος και πιο αποτελεσματικός θεσμός, τον οποίο εξακολουθεί να εμπιστεύεται ο πολίτης. Έχει εδρεωθεί πλέον η συνείδηση του κόσμου ότι μπορεί να διαχειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο ευαίσθητους τομείς που αφορούν την καθημερινότητά του. Αποτελεί το μοναδικό δημόσιο φορέα που συνεχίζει να συμβάλλει στο μέγιστο βαθμό την προσπάθεια της χώρας να σταθεί στα πόδια της. Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί το βασικό χρηματοδότη των δημοσιονομικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης. Οι θεσμοθετημένοι από τον καλλικράτη παρακρατηθέντες πόροι κατά την περίοδο 2010-2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΣΚΕΔΕ, αν έρχονται σε περισσότερα από 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2016 ήταν το τελευταίο έτος που αποδόθηκαν στους Δήμους οι παρακρατηθέντες πόροι των παρελθόντων ετών. Από το 2017 η κυβέρνηση εξακολουθεί την αυθαίρετη πρακτική παρακράτηση των θεσμοθετισμένων πόρων της αυτοδιοίκησης πέρα από κάθε νομιμότητα. Εγώ θα σας πω επιπλέον, ότι δεν ήταν συνεπή στην απόδοση της δεύτερης γενιάς παρακρατηθέντων πόρων. Για το Δήμο μας αυτό σημαίνει επιβάρυνση του προϋπολογισμού με περίπου 1.350.000 ευρώ το χρόνο. Η πραγματικότητα που βίωσαν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και το 2017 χαρακτηρίστηκε από περιορισμό των εσόδων καθώς και από την κάλυψη προσωπικού με την προσωρινή λύση συμβάσεων ορισμένου χρόνου χωρίς την προοπτική κάλυψή του με μόνιμο προσωπικό. Το 2017 ο Δήμος Ηλίου κατέβαλε το ποσό των 37.360.000 ευρώ για φόρο εισοδήματο από το οποίο οι Δήμοι απαλλάσσονταν έως το 2014. Δηλαδή πέρα από το ότι δεν μας δίνουν τους θεσμοθετημένους πόρους, μας παίρνουν πίσω και πόρους που δεν ε, δίναμε στο παρελθόν. Καταβάλαμε αμοιβέ εργαζομένων που μετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες ή φορείς χωρίς να απολαμβάνουμε άμεσα το αποτέλεσμα της εργασίας τους, επιβαρύνοντας τον προπολογισμό μας, τον προϋπολογισμό μας ετησίως με 20.000 περίπου το άτομο Κατά μέσο όρο, οι περίφημε αποσπάσεις που φωνάζαμε τόσο καιρό, που φεύγουν οι εργαζόμενοι από εδώ, πληρώνει το Ταμείο του Δήμου και δεν απολαμβάνουμε των ε, εργασιακών τους καθηκόντων. Επίσης, καταβάλαμε από ίδιους πόρους το ποσό το, του 1.361.000 ευρώ για τρεις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, που αφορούν τις διαφορές αποδοχών σχολικών φυλάκων καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές προς το ΊΚΑ για τη μία εκ των τριών παραπάνω δικαστικών αποφάσεων εν αναμονή των επόμενων καθώς και άλλων που αφορούν λοιπές αποδοχές τους δώρα, επιδόματα κλπ. Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ, πριν πάω σε αυτό θα μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω, ότι οι σχολικοί φύλακε οι οποίοι είχαν προσληφθεί από την ΕΕΤΑ για ένα, με ένα πρόγραμμα απόκτηση εργασιακή εμπειρία θεωρήθηκαν εργαζο... και δόθηκαν στου Δήμου, θεωρήθηκαν από το δικαστήριο εργαζόμενοι στου Δήμους... και αντί να επιβάλλει τα ποσά αυτά που το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να πάρουν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι στην εταιρεία, στην ΕΕΤΑ, Υποχρεώνει το Δήμο να πληρώσει τα ποσά αυτά. Παρά τις δυσκολίες όμως και τα πολλαπλά πλήγματα που δεχθήκαμε ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παραμείναμε σταθεροί στους στόχους μας και επανασχεδιάσαμε τις ενέργειες μας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Το 2017 ήταν άλλη μια δύσκολη περίοδος η οποία ολοκληρώθηκε ύστερα από επίμονη προσπάθεια με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις για το Δήμο μας παρά τη μείωση των εσόδων μας, καταφέραμε να αυξήσουμε τις παροχές μας με ορθή οικονομική διαχείριση. Καταφέραμε να είμαστε συνεπείς στο πρόγραμμά μας, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας προς τους πολίτες. Πολλές ήταν οι απρόπτες καταστάσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τα τελευταία χρόνια και τις οποίες ανταποκριθήκαμε και στις οποίες ανταποκριθήκαμε αποτελεσματικά, καταφέρνοντας να εξοφλήσουμε άμεσα τις υποχρεώσεις μας. Να μην δημιουργήσουμε λήξη πρόθεσμες οφειλές, να μην χρηματοδοτηθούμε για την πληρωμή λήξη πρόθεσμων οφειλών. Ξέρετε, δεν μπορώ να μην σας διευκρινίσω ότι όταν είσαι συνεπής της υποχρεώσεις σου και δεν δημιουργείς λήξη πρόθεσμες οφειλές, δεν απολαμβάνει των προνομίων που αποφασίζει το Υπουργείο Εσωτερικών και δίνει χρήματα όταν δημιουργήσεις ληξιπρόθεσμες οφειλές για να τις αποπληρώσεις. Εμείς επειδή τις πληρώναμε στην ώρα μας δεν πήραμε ποτέ χρήματα ενώ άλλοι δήμοι πήραν εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν είναι σωστή πολιτική βέβαια μέχρι στιγμή δεν έχουμε μετανιώσει που το κάνουμε. Δεν ξέρω αν είναι η σωστή πολιτική να τα αφήνει στην τύχη του, να μην πληρώνει, να γίνουν ληξιπρόθεσμα για να βρεθεί κάποιο από το Υπουργείο και Νάθη να σου πει πάρε τα λεφτά. Βέβαια, δυστυχώ μέχρι στιγμή αυτοί είναι οι κερδισμένοι. Οικονομικά, όχι οι ηθικά. Καταφέραμε να αναδείξουμε κάθε τομέα τη ζωή στην πόλη μα θέτοντας προτεραιότητες. Συνεχίσαμε να ενισχύσουμε το δίκτυο της κοινωνικής μέρημνας και της ομπρέλας προστασίας των συμπολιτών μας. Παρέμεινε αμύωτη η προσπάθειά μας προκειμένου ο πολιτισμός, ο αθλητισμός να αποτελέσει τρόπο ζωής και οι συμπολίτες μας προσφέροντας διαχρονικά σε άλλους δημιουργική διέξοδο και δωρεάν προοπτική και ψυχαγωγία. Παράλληλα, εργαζόμαστε άοκνα για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος παραμένοντας σταθερή στους στόχους μας. Παρουσιάζουμε τον απολογισμό για το 2017 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217 του νόμου 3463 του 2006. Το αποτέλεσμα του έργου μας και του εκτοπίσματός του στην πόλη μας επιβραβεύει την προσπάθεια και το σχεδιασμό μας. Μέσα σε αυτό το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον παραμένουμε σταθεροί στο πρόγραμμά μας, ενεργώντας με ήθος, με διαφάνεια, με συνέπεια σε όλα τα επίπεδα. Συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε στις μεθοδεύσεις που στοχοποιούν την τοπική αυτοδιοίκηση και δυσχεραίνουν το έργο μας. Ανοιχτοί σε νέε ιδέες και προτάσεις, στο διάλογο και στη δημιουργική κριτική, παραμένουμε διεκδικητικοί με υλοποιήσιμους στόχους, όπως αυτοί περιγράφονται στο επιχειρησιακό μας σχέδιο και στους άξονές του, που είναι η ανάπτυξη, ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία πόλεων και οικισμών, δεύτερον, περιβάλλον, τρίτον, κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, τέταρτον, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός, πέμπτον, αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να σας κουράσω επειδή στα χέρια σας κρατάτε τον απολογισμό του 2017, θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνω ε, αναφορά και ε, 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 εισήγηση περαιτέρω, εκτός αν εσείς ε, το ζητήσετε. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο για την τοποθέτηση που έκανε στον απολογισμό του το 2017. Αν θέλει κάποιος άνθρωπος από την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί, ο κύριος... Ναι. Ο κύριος, ε, ο κύριος ε, Σταματόπουλος. Ε, ερωτήσεις πάνω σε τι είναι δεδομένα αυτά τα πράγματα. Ε, αν θέλετε κάτι για τη διαδικασία, αλλιώ έχει τοποθετήσει. Δεν προβλέπετε ούτε ψήφιση ούτε κάτι άλλο. Παρακαλώ, αν είναι για διευκρίνηση, α ρωτήσει πρώτα ο κύριο Κανελόπουλο και ακολουθούν τοποθετήσει ο κύριο Σταματόπουλο, ο κύριο Φεγγερό και ο κύριο Χρόνη. Κύριε Κανελόπουλε. Εδώ στην τελευταία σελίδα κέντρο λήψη αποφάσεων. Αν θέλετε λίγο το μικρόφωνο πιο κοντά σα. Δηλαδή ότι σε 33 συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ελήφθησαν 425 αποφάσεις και 18 δημοψηφίσματα. Ψηφίσματα. Ψε, ψηφίσματα. Θέλω λοιπόν, Ιάν θυμώστε, να μου πείτε από τις 425 αποφάσεις πόσες είσατε ομόφωνες και πόσες είσατε ενδυμώ, κατά πλειοψηφία. Σε αυτό το θέμα θέλω να μου απαντήσετε. Μάλιστα. Ε, από ό,τι θυμάμαι, κατά προσέγγιση, περισσότερες είναι ομόφωνες. Γιατί... Ναι, περισσότερες. Μπορεί και παραπάνω από αυτό το ποσοστό που είπε ο συνάδελφος. Κύριε Σταματόπουλη, έχετε το λόγο. Αν θέλετε, κύριε Κανελόπουλη, κλείστε το μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, ε, ουσιαστικά αυτό που κάνουμε απόψε είναι, και οφείλεται η κυβέρνηση βέβαια, οφείλεται στην κυβέρνηση αυτό, είναι ουσιαστικά μια διαδικασία η οποία δεν έχει περιεχόμενο. Και δεν έχει περιεχόμενο για τον εξή απλό λόγο. Αναρωτιόμουν ίσω και με αφέλεια πριν από λίγο τον απολογισμό του 18. Αν το 19 υπάρξει άλλη διοίκηση, ποιο τον κάνει. Η άλλη διοίκηση. Τις, τον απολογισμό τη διοίκηση που πέρασε. Θέλω να πω δηλαδή. Γι' αυτό είπα ότι είναι προφασίζομαστε πράγματα. Όχι εσεί, η κυβέρνηση, μέσα από τι δύο διαδικασίε, οι οποίε στην ουσία είναι, δίνουν μια επίφαση δημοκρατικότητα ενώ στην ουσία δεν προσφέρουν τίποτα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορείς να μη συνδέσεις όταν κάνεις έναν απολογισμό και ιδιαίτερα τώρα που έχουμε εκλογές μπροστά μας να μη συνδέσεις, τουλάχιστον εγώ αυτό έτσι μου βγαίνει και αυτό θα πω με δύο κουβέντες, τρεις, τέσσερις ότι να συνδέσουμε τα χρόνια τη σημερινής διοίκησης από τη μέρα που ανάλαβε μέχρι σήμερα και δεν το κάνω για να κάνω αντιπολίτευση συνολική. Αλλά γιατί όπως και να το κάνεις, τα έργα αλλά και η πολιτική που, που υπάρχει και που γίνεται από το, τη διοίκηση έχει συνέχεια. Δεν μπορεί να τη χωρίζουμε δηλαδή σε 17, 18, 19. Γι' αυτό έχει να κάνει, σε αυτό επάνω έχει να κάνει και ο πρόλογος που έκανα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 2017 θα σας πω κάτι που είχα πει πριν μερικά χρόνια. Ας επιχειρήσουμε όλοι μας εδώ μέσα, όλοι, να σηκωθούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο και να ακολουθήσουμε μία κυρία στο Δήμο του Ηλίου με το καροτσάκι της να προσπαθεί να διασχίσει τους δρόμους. Τα πεζοδρόμια. Αν μπορέσει ποτέ να το καταφέρει χωρίς να κινδυνεύσει πάνω από 100 φορές να τη σκοτώσουν τα αυτοκίνητα τότε εγώ θα το πάρω πίσω. Έχει καλλιεργηθεί ένα μύθος για την πόλη μας. Υπάρχει ένα περιτύλιγμα από τη διοίκηση του Δήμου το περιτύλιγμα της όμορφης πόλης. Η όμορφη πόλη είναι το κέντρο του ηλίου. Οι γειτονιές δεν είναι όμορφες. Ας πάμε στη Σοδόχο Πηγή, την ημέρα που σχολάει η Εκκλησία. Εγώ δεν πάω στην Εκκλησία, τη βλέπω που σχολάει όμως. <coughs> Δεκάδες γερόντι κινδυνεύουν να, να θαυτούν μέσα στις λακκούβες της πλατείας της Σοδόχο Πηγής. Δεκάδες. Το έχω πει πολλές φορές, επανειλημμένα. Δημοσιεύθηκε σε ένα site προχθέ μία φωτογραφία. Είναι μια φωτογραφια έγινε μια παρενθεση και την κλείνω αμέσω. Και έλεγε, δεν θυμάμαι σε ποιο, κύριε Δήμαρχε, αν αυτή η πλατεία ήταν στο κέντρο, θα ήταν έτσι. Εγώ απαντώ, Όχι, δεν θα ήταν έτσι. Θα ήταν φτιαγμένη, λαμπικαρισμένη, πολύ όμορφη και ωραία. Α περπατήσουμε στι πλάκε των πεζοδρομίων όταν βρέχει. Πάμε καθαριστήριο μετά όλοι, γιατί είναι σπασμένε οι πλάκε. Ποια πολιτική ακολουθείτε λοιπόν αυτόν τον καιρό, αυτά τα χρόνια. Να σας πω ποια πολιτική η διοίκηση Κουκουβίνου, σε συνεργασία με το Κουκουέ το, 1982 κατοχύρωσε κάποιες πλατείες. Ε, σχεδόν οι πλατείες αυτές εξακολουθούν και είναι οι ίδιες. Τι κάνουμε. Κάθε φορά κάνουμε μια ανακαίνιση σε κάθε πλατεία. τις μια φορά τις βγάζουμε τις πλάκες, τις βάζουμε πράσινο. Την άλλη φορά βγάζουμε το πράσινο, γιατί δεν φύτρωνε λόγω πεύκων κλπ. Βάζουμε πλατείε. Την άλλη φορά βάζουμε γύρω-γύρω στι στοιχεία βγάζουμε τι στοιχείε, τι κάνουμε φλάτ. Αυτό γίνεται στο ήλιο. Πού όμω, στο κέντρο. Και εδώ υπάρχει το εξή ερώτημα. Κάποιοι, κά, κάποιοι, κάποιοι συνδημότε μα, και εμεί πολύ ίσω, δώσανε κάποια χρήματα, άλλο 10, άλλο 5, άλλο 7 ευρώ, για τι πλατείε που, που δημιουργήθηκαν γύρω, ανάμεσα στα σπίτια του. Έδωσαν χρήματα, προσέξτε. Τι πλατείε αυτέ, γιατί δεν έδωσαν τα χρήματα, για να έχουν την ησυχία του, να βλέπουν το πράσινο, να παίζουν τα παιδιά του. Σε αυτέ τι πλατείε υπάρχει ανεξέλεγκτη χρήση καφετεριών. Γιατί αυτό δηλαδή πλήρωσε για μια πλατεία που να απολαμβάνει το πράσινο και ταυτόχρονα να το απολαμβάνει και ένα άλλο ο οποίο δεν πλήρωσε ποτέ του. Πληρώνει βέβαια τα δημοτικά τέλη. Όμω ο άλλο πλήρωσε γι' αυτό. Γιατί δηλαδή να γίνεται αυτό. Είναι σωστό. Όχι. Έτσι θυμόμαστε όλοι του αείμνηστου του στάθη του Δημοτικού μας Συμβούλου, τους αγώνες που έκανε για το Άλσος που δεν μπορούσε να κοιμηθεί ενώ είχε πληρώσει την, την πλατεία από τις φασαρίες που γινόντουσαν. Δεν είναι μίζων, ελάσσον είναι το θέμα αυτό. Όμως είναι ένα ζήτημα. <coughs> δείχτηκε μεγάλη σπουδή, υπήρχε μεγάλη σπουδή όμως το δείχτηκε αφαιρέστητο, υπήρχε μεγάλη σπουδή από τη διοίκηση για το πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Να κάνω το. ήρθαν εδώ σύλλογοι, μαζεύτηκαν φουστανελοφόροι, μαζεύτηκαν βρακοφόροι, μαζεύτηκαν όλοι και καλά έκαναν. Και καλά θα κάνουν άμα ξαναμαζευτούν. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξή. Αν όλου αυτού του είχατε φωνάξει, του ανθρώπου, του είχατε κινητοποιήσει για να απομακρυνθεί το νεκροταφείο, που δεν μπορούμε να θάψουμε του νεκρού μα. Πόσε μέρε περιμένουν οι νεκροί για θάψιμο. Το ξέρουμε όλοι μα. Όλοι μα παρακαλάμε. Τον έναν, τον άλλο συνάδελφο, μπα και βρούμε μια να θαυτεί ο άνθρωπο που δεν μπορεί. Αν όλη αυτή την κινητοποίηση και τη θέρμη τη υποστήριξη τη άποψη του να διαχειριζόμαστε το πάρκο την είχαμε βδώσει στο νεκροταφείο, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Πολύ διαφορετικά. Και θα μπορούσαμε να θάψουμε του νεκρού μα. Μιλάμε για δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, Τη δημοκρατία του. Δεν μπορεί το κουκουέ, το ΠΑΣΟ, η Νέα Δημοκρατία κλπ. να βάζουν πανό και αφήσει, αλλά μπορεί ο Δήμο, κάθε, ε, κάθε θέμα ή κάθε εκδήλωση που έχει, να κατακλείζει το ήλιο με πανό. Αυτή είναι η δημοκρατία σα. Ε, λοιπόν δεν είναι δημοκρατία αυτό. Δεν είναι δημοκρατία του να τρέχω στα στενά, να κολλήσω την αφήσα τη δική μου, που μπορεί να μιλάει για το ίδιο θέμα που μιλάτε εσεί το δικό σα να είναι παντού αναρτημένο και το δικό μου να κυνηγέμαι στα στενά για να κολλήσω την αφίσα, μπα και το συνεργείο του Δήμου τη βγάλει. Άρα λοιπόν και στο ζήτημα τη δημοκρατία. Είναι δημοκρατία <κυρίζει> να πηγαίνει, να πηγαίνει ο Δήμαρχο στου συλλόγου, να παίρνει το λόγο να μιλάει γιατί του τον δίνουν. Ένα δημοκράτη δήμαρχο θα έλεγε: Δώστε το λόγο και σε αυτού που παρευρίσκονται την αντιπολίτευση. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Α του λένε από τον οποιοδήποτε σύλλογο, ξέρει Δήμαρχε, μίλα εσύ. Είναι απαράδεκτο, είναι αντιδημοκρατικό κάτω από τι εκδηλώσει των συλλόγων να υπάρχει υπογραφή του Προέδρου του Συλλόγου του ΑΧΙΟΜ και δίπλα η υπογραφή του Δημάρχου. Αυτό λέγεται υποδηγέτηση, αχυραγώγηση. Έτσι λέγεται. Αυτά λοιπόν δεν είναι δείγματα δημοκρατία. Για την οικονομική διαχείριση του Δήμου, φυσικά δεν έχουμε να πούμε, δεν έχουμε να πούμε τίποτα δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα, δεν έχουμε κανένα σημείο στο οποίο να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις τι, δεν υπήρξε η σωστή διαχείριση. Όχι αυτό, δεν θα το πούμε. Όμως, να σημειώσω κάτι, να σημειωθεί κάτι. Η οποιαδήποτε κριτική μας σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης ούτε είχε, ούτε θα έχει την έννοια το ότι κατηγορούμε κάποιον η κριτική μας στην οικονομική διαχείριση του Δήμου, αν την κάνουμε ποτέ και όποτε την κάνουμε, θα έχει να κάνει με το εξή. Με την κριτική να ψάξουμε να βρούμε και να αποδείξουμε όπως αποδεικνύεται ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς. Αυτή είναι η κριτική μας και δεν είναι κακόπιστη. Τέλος, ως απόδειξη αυτό που λέω είναι ότι για κάθε ζήτημα που ενσκύπτει στο ήλιον, τι βάζουμε μπροστά, βάζουμε μπροστά τους εργαζόμενους. Και τους βάζουμε μπροστά, γιατί πράγματι οι εργαζόμενοι του Δήμου Ηλίου επιτελούν ένα τεράστιο έργο. Αν δεν το επιτελούσαν το έργο αυτό, τότε θα βλέπαμε αν η πόλη, το κέντρο της πόλης είναι έτσι και αν οι γειτονιές είναι αλλιώ. Οι, 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 οι υπάλληλοι λοιπόν του Δήμου είναι πρώτοι στην, στις, στην, στα καθήκοντα που έχουν και γι' αυτό κάθε φορά, αν δεν τους χρειαζόταν ο Δήμος, ο Δήμαρχος, η Διοίκηση, δεν θα τους έβαζε ποτέ πρώτους ότι επιτελούν αυτό το, το, το έργο. Και εδώ οφείλω να πω ότι όχι μόνο η καθαριότητα, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο, πεθαίνουν στην κυριολεξία σε εισαγωγικά για να επιτελέσουν το καθήκον τους. Κλείνω λέγοντας, και όφυλα να το πω από το προηγούμενο συμβούλιο. Ήρθε συγγενής φίλου από την Ιταλία που πέθανε ο πατέρας του και μου είπε: Γιώργο, σκίστηκαν οι υπάλληλοι να με εξυπηρετήσουν και σε πέντε λεπτά μέσα είχα τελειώσει. <laughs> Αυτό όφυλα να το πω από την προηγούμενη φορά όπως και τα άλλα που είπα πριν. Ευχαριστώ. Πριν πάμε στου επόμενου ομιλητέ, να κάνω μια διευκρίνηση. Ότι όντω ε, υπάρχει αυτός ο νόμος, αλλά είναι ο 3463 του 2006 και του άρθρου 27. Άρα, μην αδικούμε και για αυτό αυτή την κυβέρνηση. Είναι της κυβέρνησης καραμαλή αυτός ο νόμος. Και με την τροποποίηση που έχει από το 2008. Κύριε Φεγγερέ. Κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω από εκεί που το άφησε ο Γιώργο, σχετικά με, την, με το κέντρο, την κεντρική πλατεία. Θα ήθελα να τονίσω απλά ότι όσοι από εμά περνάμε κάθε μέρα από την οδό Πρωτεσιλάου, α ρίξουν μια ματιά στου του, που είναι άλλο πάνω, άλλο κάτω και καμιά γυναίκα δεν μπορεί να περπατήσει. Επίση, το έκτρωμα του πρώην ξενοδοχείου που είναι αιστεία μολύνσεω και παρά τι επανειλημμένε συστάσει και παρατηρήσει εδώ, δεν έχει λυθεί μετά από χρόνια ολόκληρα. Ε, τώρα, α πούμε, στο κυρίω πιάτο. Θα ήθελα να πω ότι βεβαίως η διοίκηση αυτή έχει δύο, δύο τεράστιε διαφορετικέ θητείε. Μία μέχρι το 6 που ήταν η διοίκηση του Βασίλικού Κουβίνου, και μία από το 6 και μετά που είναι καινούργια διοίκηση. Σε αυτό υπάρχουν κάποια θετικά βεβαίω, κανεί δεν μπορεί να τα απορρίψει, όπω είναι τα πολιτιστικά δρόμενα με τι φιλότιμε προσπάθειε του Βασιλόπουλου, του συναδέλφου. Και τα πολιτιστικά πανηγυράκια που γίνονται κάθε καλοκαίρι με τα καπή και κλπ. Που πραγματικά δεν ξέρω αν ανεβάζουν το επίπεδο ή το ρίχνουν του λιωσόντικου λαού. Επίση, οι κοινωνικέ υπηρεσίε μπορούν να πούμε ότι σε μια σειρά χρόνια τώρα και λειτουργούν κανονικότατα και βοηθάνε τον κόσμο. Κανεί δεν μπορεί να τα αρνηθεί. Και η καθαριότητα λειτουργεί σε ένα πάρα, πάρα πολύ καλό βαθμό. Είναι μια στρωμένη υπηρεσία που εδώ και 30 χρόνια από το 1982 λειτουργεί η ίδια. Ω εκ τούτου, θα ήταν απαράδεκτο να έχουμε ένα αντίθετο αποτέλεσμα. Α πούμε όμω τώρα στα άλλα θέματα, τα μεγάλα. Λοιπόν, σε όλα τα μεγάλα θέματα, από το Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα. Αν εξαιρέσουμε τα μεγάλα έργα, την αρπαχτή τη Βιοφιάλ, τα 12 εκατομμύρια, η εργολαβία. Λοιπόν, και το σκέπασμα του ρέμα που χρειαζόταν και βεβαίω η τότε διοίκηση το είχαμε βάλει να γίνει δρόμο διέλευση, να ξεφεύγουμε από του Αγίου Αργύρου και να βγαίνουμε κάτω κοντά στην πλατεία Αντική. Αυτό δεν έγινε και ήρθαν εκεί, στήσαν ένα έκτρομα στην κάτω μεριά, ένα τηλεοστάσιο το οποίο φαίνεται και θυμίζει μια βιομηχανική περιοχή παρά έναν τόπο αθηναϊκού προαστίου. Λοιπόν, σε άλλα μεγάλα θέματα. Στο μετρό μα πετάξαν απ' έξω σω η πρακτική δική σα, η πολιτική, οι μηνύσει κλπ. που κάποιοι καφιόταν και κάνατε στου υπουργού, να είναι το αντάλλαγμα αυτό και να σα πετάξει απ' έξω. Έγκλημα επίση εξαμελία είναι το θέμα του πάρκου. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ο μεγαλύτερο Δήμο που είμαστε εδώ από του πρώην τρει, τώρα δύο, να, έχουμε, να ανοίξει το διοικητικό στα διοικητικά όρια του Δήμου μα το πάρκο αυτό, τα 950 στρέμματα και να μα έχουν πετάξει απ' έξω. Διότι η διοίκηση αποφάσισε να μην στείλει εκπρόσωπο εκεί. Όπου και να το πείτε, νομίζω ότι είναι απαράδεκτο. Ω εκ τούτου, αυτή τη στιγμή ούτε πολιτικές εκδηλώσει γίνονται, τρέχουμε στη δημοκρατία και στι εργατικέ πολυκατοικίε κλπ. Ενώ μέσα στο κέντρο του Δήμου μα δεν μπορεί να γίνει. Φυτέψαν για το μισό πάρκο. Πάμε παρακάτω. Α μιλήσουμε για κολυμβητήριο. Χρόνια ολόκληρα. Μόνο οι μακέτε έχουν μείνει. Δεν έχετε κάνει τίποτε. Το νεκροταφείο το είπε και ο συνάδελφο. Υπάρχει ένα και πρόεδρο χρόνια. Λειτουργεί άτυπα, χωρί καμία λειτουργία. Τα 55 στρέμματα έχουν αγοραστεί εδώ και δεκαετίες και παραμένουν έχουν. Καμία πρωτοβουλία από πλευρά τη δίκη του Δήμου να λύσει κάποια σημαντικά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία. Ε, για το ρεύμα τη Φλέβα, την κάτω μεριά είναι αυτό το έκτρομα του αντιλιοστασίου. Το πάνω κομμάτι, από τον κόβο και μετά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι απέραντο χωράφι, δεν έχετε κάνει τίποτε, τα περιμένετε όλα ε, να, εξ, ε, να έρθει το μάναξ ουρανού. Και δεν κάνετε καμία πρωτοβουλία εσεί να το λύσετε σαν Δήμο. Από την άλλη μεριά, μιλάμε ότι έχουμε χρηματικό υπόλοιπο, είμαστε νοικοκύρδε κλπ. Κυρίε και Κυρίες συνάδελφοι, υπάρχουν δρόμοι που να στρωθούν πάνω από 20 χρόνια άσφαλτο. Και δημότε πληρώνουν δημοτικά τέλη. Δεν πληρώνουν μόνο το δημοτικό φωτισμό, πληρώνουν και τα ασφαλτόστρωση των σπιτιών του μπροστά. Ω εκ τούτου, νομίζω ότι είναι ευθύνη τη διοίκηση να λύσει και αυτά τα προβλήματα. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένου δρόμου. Περνάτε και του βλέπετε καθημερινά. Λοιπόν, για το υπόγειο γκαράζ, που είπε και ο συνάδελφο την προηγούμενη φορά σε ερώτημα, ότι υπάρχουν τα 300 χιλιάρικα από το ηρωικό Πασόκ του 2003 και παραμένουν εκεί. Τα είχε δώσει τότε ο Υπουργό χωρί να κάνει καμιά ενέργεια για υπόγειο γκαρά στο Δήμο μα, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το ζούμε καθημερινά όλοι μα. Ε, για του κοινωνιακού, βεβαίω δεν έχει γίνει τίποτε. Είναι αποκομμένε οι συνοικίε γύρω-γύρω. Κάτι θα έπρεπε να έχετε κάνει σαν δίκηση. Δεν ξέρω τι ακριβώ, αλλά πάντω κάτι που να γίνει και όχι αυτό το πράγμα που υπάρχει τώρα. Δεν μπορεί κανεί να συνδεθεί με μια συνοικία εκτό από το κέντρο του Δήμου Ηλίου. Αστυνομίε κλπ. είναι ένα στην Ανατολή και άλλο στη Δύση. Ε, παιδική χαρά Ζαγορίου, μια κοσαριά χρόνια τη θυμάμαι εγώ, όταν ήμουν ακόμα στη δίκηση. Δεν έχετε κάνει τίποτα, ούτε μια παιδική χαρά, δεν πάτε να τη στήσετε στην περιοχή Αγίου Νικολάου. Διανοίξει, εντάξει, υπάρχουν κάποια κλιματικέ σημεία, όπω είναι η Φερόν στην, στην επέκταση Ανδρέα Παπαντρέου εκεί σκοτώνται κόσμο. Έχουν σκοτωθεί πάνω από μια ντουζίνα κόσμο. Δύο κολόνε δίπλα-δίπλα είναι σκυλά και οι Καμία ενέργεια. Δεν προχωράτε σε αυτά που καίνε. Η Βίλα Κωνσταντίνη την έχετε δώσει να τη φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπω να σα τη φτιάχνει. Και μένει έτσι παρά τι εξαγγελίε ότι θα τη φτιάχνατε. Αγοράστηκε από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου και παραμένει έτσι ακόμα. Πικί όρο. Το 2003, με συμφωνία με το Δήμο Πετρούπολη, βάλαμε τα όρια τότε, τα συναποφασίσαμε και ένα κομμάτι του κύλου όρου ανοίξει εμά. Ε, ε, Κανεί δημότη ή ο Δήμο καλά-καλά δεν ξέρει ότι το κομμάτι αυτό μέχρι τον προφίτη Λία πάνω ανοίξει στο Δήμο Ηλίου. Καμία παρέμβαση και τίποτε. Ο στόλο του αυτοκινήτου είναι πανάρχαιο. Σε λίγο θα τα δείτε και τα βιώνετε κάθε χρόνο από του προπολογισμού τι λεφτά δίνεται για να σε, αυτά τα αυτοκίνητα όλα να επισκευάζονται. Επίση, αθλητική χώρη. Μιλάμε για αθλητισμό και λοιπά. Έχετε πάει στα γήπεδα, τα δείτε. Τη σκουριά και τη σπασμένη το κάθισμα υπάρχει. Δεν κοστίζουν πολλά αυτά. Άλλωστε, καυχέστε ότι έχετε υπόλοιπα. Θα μπορούσατε ένα μικρό κομμάτι από τα χρήματα αυτά να τα δώσετε και να διαμορφωθούν λίγο οι χώροι αυτοί που τα, την έχουν ανάγκη η νεολαία τη περιοχή μα. Ε, για το πάρκο Αδρέακο Παπαδρέου, ακόμα ψάχνουμε την προτομή Το είχα βάλει, κύριε Πρόεδρε, και σε προηγούμενο συμβούλιο. Δεν, ε, ακόμα δεν ξέρουμε ούτε απάντηση έχουμε πάρει. Και βεβαίω, αν πάτε εκεί να δείτε τα τσιμέντα και όλη την κατάσταση, είναι μια ντροπή για το Δήμο μα και για τη συνοικία. Ε, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτά είναι τα γενικότερα έτσι. Δεν πρέπει λοιπόν να αεροποιούμε τι καταστάσει και να παρουσιάζουμε ότι ο Δήμο μα είναι μια χαρά και όλα ωραία. Ήμασταν ο πρώτο Δήμο τη Δυτική Αθήνα μέχρι το 2006 και δυστυχώ αυτή τη στιγμή κοντεύουμε να καθεντήσουμε ο τελευταίο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φεγγερό. Ο κύριος Χρόνης έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, οι απολογισμοί που γίνονται στη χώρα μας από οποιονδήποτε φορέα έχουν ένα τόνο θριαμβευτικό και πανηγυρικό. Η φιλοσοφία τους λίγο πολύ είναι η εξή. Τι ωραίοι που είμαστε και τι καλά που τα κάναμε. Με απλά λόγια, πάντα ευλογάμε τα γένια μας. Ίσως γιατί όπως λέει και η παροιμία, αν δεν πενέσει το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Αποουσιάζει όμω πάντα η αυτοκριτική για τα λάθη και τι παραλήψει που έγιναν και για του στόχου που δεν υλοποιήθηκαν. Και ο δικό σα απολογισμό, βέβαια, απόψε δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό, και μάλιστα σε μια χρονιά προεκλογική. Ένα απολογισμό για τη βιτρίνα και τι εντυπώσει προ του Δημότε και όχι ουσία και αντιμετώπιση με ειλικρίνεια πραγμάτων που δεν έγιναν ή που χρειάζονται να γίνουν. Το Σεπτέμβριο, όχι μόνο η παράταξή μα, αλλά και άλλε παρατάξει εδώ μέσα. Ζητήσαμε να μάθουμε αν τα σχολεία ήταν έτοιμα να υποδεχτούν του μαθητέ. Μα διαβεβαιώσατε κατηγορηματικά ότι μέσα στο καλοκαίρι έγιναν επεμβάσει και βελτιώσει περισσότερε από κάθε άλλη φορά. Δυστυχώ τα αποτελέσματα δεν σα δικαίωσαν. Σοβαρά προβλήματα εμφανίστηκαν στα σχολεία μα. Οργισμένοι γονεί, του είδαμε και εδώ, παρέλασαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε για τη θέρμανση, είτε για τη μόνωση, είτε για τι τουαλέτε, είτε για του προάβλιου χώρου. Εσείς βέβαια πάντα είχατε έτοιμη την απάντηση ότι οι γονείς αυτοί δεν διαμαρτύρονται γιατί ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, αλλά γιατί θέλουν να σας κάνουν αντιπολίτευση. Κουβέντα όμως δεν μας είπατε για τα γερασμένα σχολικά χτίρια του Δήμου μας, που αρκετά είναι ακατάλληλα να φιλοξενούν μαθητές. Κουβέντα για ότι ακόμα και σήμερα, το 2019, συστεγάζονται δημοτικά σχολεία με νηπιαγωγία. Κουβέντα για την παλαιότητα των καυστήρων, με αποτέλεσμα την μη ικανοποιητική θέρμανση των αιθουσών. Κουβέντα ότι τα σχολεία μας πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή, ακόμα και τα νέα χτίρια, αφού οι μονώσεις φαίνεται ότι είναι ένα είδος πολυτελείας στα σχολικά χτίρια. Κουβέντα ότι υποχωρούν οροφές αιθουσών και τουαλετών με κίνδυνο να τραυματιστούν μαθητές και εκπαιδευτικοί. Σας θυμίζω ότι διατυμπανούσατε τόσα χρόνια ότι θα χτίσετε με δικά σας έξοδα το πιο μοντέρνο σχολικό κτίριο στην Ελλάδα. Προπολογισμού 2.100.000 ευρώ. Και σα λέγαμε εμεί, σαν δημοτική παράταξη, ότι το Σύνταγμα δεν προβλέπει οι δήμοι να χτίζουν σχολεία. Δεν το ξέρατε. Εμεί πιστεύουμε το ξέρατε, αλλά ήταν μια ευκαιρία, βλέπετε, να προβληθείτε, λέγοντα ότι εσεί θέλετε να το χτίσετε, αλλά η πολιτεία δεν σα αφήνει. Και όταν τελικά παραδεχτήκατε την ουτοπία σα, γιατί ουτοπία ήταν, στην πρόταση που σας κάναμε στη συνέχεια τα λεφτά αυτά να τα χρησιμοποιήσετε για τις ανάγκες των σχολείων της περιοχής μας με προτεραιότητα στην αναβάθμιση των τουαλετών και των προάβλιων χώρων των σχολείων, θυμάστε τι μας απαντήσατε. Είπατε ότι εγώ, επειδή είμαι εκπαιδευτικό, προτείνω λύσεις που θα ωφελήσουν τον κλάδο μου ότι λίγο πολύ λειτουργώ συντεχνιακά. Αυτή όμως είναι η τακτική σας. Να μειώνετε και να ειρωνεύεστε το συνομιλητή σας όταν δεν μπορείτε με επιχειρήματα να απαντήσετε. Σα απαντούμε λοιπόν σήμερα ότι οι χιλιάδε μαθητέ που φοιτούν στα σχολεία του Δήμου μα δεν είναι συντεχνία και του αξίζει να φοιτούν και να σπουδάζουν σε υγιεί και αξιοπρεπέ συνθήκε και οφείλουμε όλοι μα να συμβάλλουμε σε αυτό. Μήπω θυμάστε όμω και την απάντησή σα στην ολοκληρωμένη και κοστολογημένη πρόταση που σα έκανε ο επικεφαλή τη παράταξή μα, πάνω Σκουτσιανά, για την ίδρυση δημοτική κοινωνία στο Δήμο μα που θα ενώσει τι συνοικίε μεταξύ του και θα δώσει την ευκαιρία κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα να έχουν πρόσβαση σε όλες τις συνοικίες του Δήμου μας. Ότι η Δημοτική Συγκοινωνία, είπατε, χρησιμεύει μόνο για να πηγαίνουν οι γρούλες στο νεκροταφείο όπως γίνεται στην Πετρούπολη. Απάντηση πιστεύουμε απαξιωτική και για τη Δημοτική Αρχή της Πετρούπολης, μειωτική για την τρίτη ηλικία, αλλά είναι και υβριστική προς τους νεκρούς. Προκειμένου να μην κόψετε κονδύλια από φιέστες, πανηγυρικές εκδηλώσεις και λευκές νύχτες, για να δημιουργήσετε δημοτική συγκοινωνία, καταφύγατε πάλι στην ηρωνία και στην απαξίωση. Εμεί θέλουμε μια απάντηση με επιχειρήματα. Για το διαθλητισμό, τι να πούμε. Διατυμπανίζεται τόσα χρόνια ότι θα φτιάξετε δημοτικό κολυμπητήριο στη ραδιοφωνία με προπολογισμό, αν θυμάμαι καλά, 6 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια η μακέτα του βρισκόταν μέσα στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Μετά περάσαμε στη δημιουργία άλλου προπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ που και αυτό έμεινε στα χαρτιά. Και τελικά που καταλήξαμε, νομάδε σε κολυμπητήριο και φιλοξενούμενοι σε γειτονικό Δήμο. Είναι ντροπή ένα Δήμο με τόσο μεγάλο αποθεματικό που εσεί το διαφημίζετε συνεχώ, να μην έχει το δικό του κολυμπητήριο, τη στιγμή που όλοι οι γειτονικοί μα Δήμοι, είτε μικρότεροι είτε μεγαλύτεροι, με ή χωρί αποθεματικό να έχουν κολυμπητήριο. Στα σχέδια επίση έμεινε για μια ακόμη χρονιά η δημιουργία ενό ακόμη κλειστού γηπέδου, για αθλήματα όπως το μπάσκετ, το βόλεϊ και άλλα αθλήματα που διεξάγονται σε κλειστέ αίθουσε. Αντί αυτού, βάλατε ένα σκέπαστρο σε ανοιχτό γήπεδο, χωρί να το κλείσετε εντελώ. Και το διαφημίζετε. Το φτιάξατε ακριβώ έξω από το κλειστό γήπεδο στο Ρίμινη, τη στιγμή που άλλε συνοικίε, όπω παράδειγμα ο Άγιο Νικόλα, οι Παλατιανοί, οι ζωοδόχου Πηγή, δεν έχουν αντίστοιχου χώρου άθληση για την νεολαία μα. Άρα και με ποια κριτήρια γίνεται ο προγραμματισμό για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων να πούμε και για τη μη πίεσή σα στην πολιτεία για την έλευση του μετρό στο Δήμο μα. Ένα μετρό που έχετε σημαντικέ ευθύνε, που στον αρχικό του σχεδιασμό πριν πάρα πολλά χρόνια δεν περιλάβανε το Δήμο μα για να δημιουργηθούν σταθμοί. Μαθαίνουμε με λύπη μα ότι η ναυαγή και ο νέο σχεδιασμό που θα έφτανε το μετρό στην Αγίου Νικολάου από τον πάρκο Αντώνη Τρίτσι με τη γραμμή από το Γαλάτσι. Όπω φαίνεται ότι έχει παραπευθεί και στι καλένδε η γραμμή από την Ανθούπολη Μέχρι τα δημοτικά μα ιατρία που θα εξυπηρετούσε αφάνταστα του δημότε στη ζωοδόχο πηγή, στην Παλατιανή, στο Μιχελή και στον Άγιο Νικόλα. Δεν θυμάμαι για πόσο καιρό διαφημίσατε τι αναπλάσει στη λεωφόρο Πετρούπολη και στη λεωφόρο Αγίου Νικολάου. Ξεσηκώσατε του κατοίκου και του μαγαζάτορε των λεωφόρων αυτών και δεν φροντίσατε να συζητήσετε μαζί του για την αναγκαιότητα των αναπλάσεων και για το πώ θα διαμορφωθούν με αποτέλεσμα οι αναπλάσει να λέμε και οι αναπλάσει να μην βλέπουμε. Για να μην μιλήσουμε για τον ποδηλατόδρομο στην Έκτορο, όπου δημιουργήθηκε χωρί να προβλεφτούν αντιπλημμυρικά έργα, με αποτέλεσμα, όταν βρέχει, να μετατρέπεται σε κοπηλατοδρόμιο. Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να ξεκινήσουν τα σχετικά έργα, πέσαμε και πάνω στα αρχαία και η ταλαιπωρία των κατοίκων συνεχίζεται. Τέλο, διαπιστώνουμε με λύπη μα ότι έχετε αναπτύξει μια κόντρα με τη σημερινή κυβέρνηση, με σημείο αιχμή κυρίω στο πάρκο Αντώνη Τρίτσι. Εμεί δεν καταλαβαίνουμε αυτή την αντιπαράθεση, αφού κι εσεί ακολουθείτε με θρησκευτική ευλάβεια τη μνημονιακή διαχείριση όπω και η σημερινή κυβέρνηση. Θεωρούμε ότι τέτοιε κόντρε που έχουν την αφετηρία του σε κομματικέ και πολιτικέ διαφορέ, που προτάσουν το εγώ πάνω από το εμεί, είναι επιζήμιε και μεγάλη χαμένη είναι οι δημότε και οι πολίτε. Είναι υποκριτική η στάση σα, από τη, απ τη μία να κατηγορείτε την κυβέρνηση και από την άλλη να του υποδέχεστε σαν μεσίε στην πόλη μα και να διοργανώνετε φιέστε μαζί του κάποια στιγμή οι μάσκες πρέπει να πέσουν. Χρειάζεται να κάτσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι, δημοτική αρχή, περιφέρεια, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, μακριά από κομματικές αντιπαραθέσεις και να συνεργαστούμε με γνώμονα μια καλύτερη ζωή για τους δημότες και τα παιδιά μας. Ναι, απλά να επενθυμίσω στους αδέλφους ότι είναι απολογισμός πεπραγμένων του 2017, όχι της τετραετίας. <coughs> Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Ε, υπάρχει δευτερολογία από κάποιον. Ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ε, θα προσπαθήσω έτσι πολύ σύντομα να δώσω κάποιες απαντήσεις και μάλιστα θα ε, πω ότι σχετικά με πολύ σοβαρά θέματα, όπως παραδείγματο χάρη ο κύριος Σταματόπουλος έβαλε για τα πεζοδρόμια, είναι ένα θέμα γνωστό το οποίο αντιμετωπίζει ε, όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής όπως προφανώς ξέρετε διότι πολύ παλιά όταν α, χτίστηκε αυτή η πόλη με τον άναρχο τρόπο με την εσωτερική μετανάστευση ε, τότε τα αυτοκίνητα ήταν λίγα και κανένας δεν ελάμβανε υπόψη του ότι θα υπάρχουν εγκυμονούσες γυναίκες, ότι θα υπάρχουν γέροι που θέλουν να περπατήσουν στο πεζοδρόμιο επειδή είχαν τη δυνατότητα να περπατούν στους χωματόδρομους τότε που δεν είχαν και ιδιαίτερη κυκλοφορία. Έτσι λοιπόν ε, θυμάμαι τα περιβόητα συνθήματα ε, «Βάλε και εσύ ένα δέντρο μπορείς» στο πεζοδρόμιο. Οπότε και εσείς έχετε συμμετάσχει κύριε Σταματόπουλε σε δεντροφυτεύσεις στα πεζοδρόμια και τώρα έρχεστε και μου λέτε πώς θα, περνάνε, πώς θα περνάει ο κόσμος. Γι' αυτό απλά τα υπενθυμίζω, βεβαίως το ξέρετε, αλλά ε, πρέπει κάπως να μας το αποδώσετε όλο αυτό το πρόβλημα ε, δεκαετιών όλου του λεκανοπεδίου να το ε, χρεωθούμε εμείς. Ε, στη συνέχεια, ερχόταν η ΔΕΗ, έβαζε μία κολόνα... Και πιο μετά ερχόταν πάλι ο Δήμος και έβαζε ένα σήμα ότι απαγορεύεται η στροφή αριστερά. Γι' αυτό είχαμε όλο δεξιές στροφές τότε κύριε Σταματόπουλε. Στη συνέχεια κανένα φως γιατί οι κολόνες δεν είχαν φώτα. Και τώρα πήγαινε να τα βγάλει όλα αυτά, να μπορούν να περπατούν τα άτομα με αναπηρία και οι, οι, οι γυναίκες με τα καροτσάκια και οι ανήμποροι. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο ε, είναι δύσκολο να επιληθεί από οποιονδήποτε. Μιλάτε για την πληρωμή των πλατιών και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι ε, λέτε πλήρωσαν τις πλατείες για να έχουν την ησυχία τους. Δεν τις πλήρωσαν τις πλατείες για να έχουν την ησυχία τους. Πλήρωσαν τις πλατείες διότι το επέβαλε ο νόμος. Είναι τεράστια αδικία να τις πληρώνουν οι όμοροι τις πλατείες, διότι οι, τις πλατείες κάνουν χρήση όλοι οι πολίτες. Ένας νέος νόμος ε, βάζει τα πράγματα μάλλον στην πραγματική τους διάσταση, αλλά έχει τεράστιες ατέλειες και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, όπου βάζει ένα τέλος σε, στην ευρύτερη περιοχή. Και εγώ νομίζω ότι θα ήταν πιο σωστό να μπαίνει ένα τέλος στην, σε, όλο το, σε όλη την πόλη και όλους τους πολίτες, γιατί όλοι κάνουν χρήση. Οπότε λίγα χρήματα θα μπορούσαμε όλοι να τα υποφέρουμε, ενώ δεκάδες χιλιάδες ευρώ για τον καθένα όμορο θα ήταν δύσκολα. Μιλήσατε λοιπόν για, τα, για δημοτικά τέλη τώρα, με τις, δεν σχετίζονται τα δημοτικά τέλη με τις πλατείες, πολύ περισσότερο που άλλο συνάδελφο ε, 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 είπε προηγουμένω και μάλιστα θητεύει στην αυτοδιοίκηση αρκετά χρόνια, ότι τα δημοτικά τέλη είναι για να φτιάχνουμε την άσφαλτο. Δηλαδή Πράγματα τώρα τα οποία δεν νομίζω ότι μπορεί να ακούγονται από κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται σοβαρά με την αυτοδιοίκηση. Δεν λέω για σας, λέω για τον συνάδελφο που είπε για την, για την άσφαλτο. Λοιπόν, για το πάρκο μην υποτιμάτε τους φουστανελοφόρους, τους βρακοφόρους και τους ενασχολούμενους με τα αθλητικά σωματεία, τα αθλητικά... Όλοι αυτοί ήρθαν εδώ και βγάλανε αποφάσεις και συμπαρατάχθηκαν μαζί μας και θα συνεχίσω να τους ευχαριστώ από ποιο βήμα και αν βρίσκομαι και από ποιο χώρο. Ε, γιατί, διότι οι μεν εθνικοτοπικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι στερήθηκαν ένα χώρο όπου έκαναν τις πολιτιστικές τους εκδηλώσεις, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στο νότιο τμήμα του πάρκου, οι δε αθλητικοί σύλλογοι στερήθηκαν τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι έχει βγει πρόσκληση φιλόδημος και μάλιστα αναλογή στην πόλη μας 600.000, αναλογούν 600.000 ευρώ που θα μπορούσαμε να κάνουμε τη στατική επάρκεια του γηπέδου κάτω στο, ε, στην Ελευσινίων Μυστηρίων ε, όπου έχουμε μελέτη και χρειάζεται τις ε, αντιστηρίξει, σημαντικό έργο καθώς επίσης και διαμορφώσεις ήπιων αθλητικών χώρων έξω από το γήπεδο αυτό και εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη χρήση γιατί μας την έχει παρακρατήσει ο φορέας διαχείρισης του πάρκου μέσω του νόμου και δεν προχώρησαν και σε προγραμματική σύμβαση. Εμείς γι' αυτό αγωνιζόμαστε με τους φουστανελοφόρους, με τους βρακοφόρους και με τους αθλητικούς συλλόγους και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αρχόμαστε και εδώ και παντού όπου βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι πήραν αυτού του είδους τις αποφάσεις. Δεν σας λέει τίποτα αυτό. Δεν πρέπει να κινητοποιηθείτε και να στηρίξετε πού θα, θα, βάλουμε τα 600.000 ευρώ όταν είναι διαθέσιμα από το φιλόδημο και να μην μπορούμε τώρα να κάνουμε εργασίες εκεί που έχουμε ανάγκη. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Όσον αφορά τώρα για τις αφήσει και το ταπανό, για το εμείς και εσείς. Εμείς. Δεν είμαστε, ε, εμείς είμαστε όπως εσείς. Και εμείς που είμαστε όπως εσείς δεν κολλάμε ούτε ένα χαρτάκι. Σε καμία κολόνα όπως ξέρετε. Τώρα, σαν Δημοτική Αρχή, όταν θέλουμε να επικοινωνήσουμε κάτι, τις προληπτικές εξετάσεις, την μονάδα ελέγχου ε, μαστού, τη, οτιδήποτε πολιτιστικές εκδηλώσεις κτλ. Αναρτούμε πάνω. Για φανταστείτε λοιπόν να μπορούσαν να αναρτούν πάνω οι πάντες, οι φουστανελοφόροι, οι άλλοι οι αθλητικοί σύλλογοι, οι, τα κόμματα και τε, τι, θα, τι πόλη θα ήταν αυτή. Λοιπόν, ε, έχω την εντύπωση ότι ε, δεν ε, μας αποδίδεται το δίκαιο. Μας αδικείται. Ε, όσον αφορά για τους εργαζόμενους. Έχω αναφερθεί άπειρες φορές για αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι ήρωες. Καταρχήν θα πρέπει να ξέρετε ότι από το 2008 και μετά δεν έχουμε κάνει προσλήψεις. Η τελευταία πρόσληψη εδώ στο Ήλιο από το 2000, το, ήταν το 2008 από εκεί και μετά μόνο συνταξιοδοτούνται, και προσπαθούμε με τα ψέματα, με συμβάσει ορισμένου χρόνου, με τέτοια πράγματα. Όμως οφείλω να σας πω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ότι όσο προσωπικό και να έχεις, όσο αξιόμαχο και να είναι, εάν αυτό θέλει να πορευθεί προς την κατεύθυνση εκείνη που θα αναβαθμίσει μια πόλη που υπηρετεί, εάν εκείνος ο οποίος διοικεί το προσωπικό το στρέφει προς την αντίθετη κατεύθυνση, ε, είναι λογικό ότι δεν μπορεί να αποδώσει έργο. Εδώ όλα πάνε μαζί και το αξιόμαχο προσωπικό και η διοίκηση του προσωπικού. Δεν πάει μόνο του το καράβι. Έχει και καπετάνιο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα θεματάκια που ακούστηκαν πριν. Κατηγορηθήκαμε για τους αθλητικούς χώρους. Εγώ θα δεχτώ ότι μπορεί να έκανα και κακές επιλογές στο παρελθόν. Αυτοί οι αθλητικοί χώροι που σκουριάζουν πιθανόν σήμερα όπως ακούγεται, εγώ είχα υπεύθυνο μέχρι το 2014 αυτόν που μας κατηγορεί ότι σκουριάζουν. Οπότε καταλαβαίνετε σοβαρότητα τώρα σε τούτο το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι. Το άλλο, μέχρι το 2006, όπου ήμουν και είμαι υπερήφανος που ήμουν σε αυτή τη διοίκηση από το 1990 μέχρι το 2006, ήταν καλά. Από το 2006 μέχρι το 2014 υπήρξε ένα κενό και από το 2014 και μετά είναι όλα χάλια. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε σοβαρά εδώ μέσα και να μην χάνουμε το χρόνο μας και να μην μας αναλώνετε χρόνο ε, χωρίς λόγο. Τώρα, θα ήθελα να πω για τη βιοφιάλ που ακούστηκε για, για τη Φλέβα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι έργα τα οποία γίνονται από άλλους φορείς. Και μάλιστα, εμείς βάλαμε τα δυνατά μας, εζήτησα να βρεθώ στη διοίκηση του Άσδα και είμαι αντιπρόεδρος και εκτελεστική επιτροπή, όπως γνωρίζετε, τον Άσδα... Μήπω τελειώσει η Βιοφιάλ. Δεν είχα κανένα καημό να πάω στον Άσδα για να γίνω αντιπρόεδρο, και η Βιοφιάλ φαίνεται να φτάνει στο τέλο τη με τεράστιε δυσκολίε. Δυστυχώ δεν έχουμε να κάνουμε με σοβαρέ εταιρείε. Δυστυχώ το λέω γιατί πάρα πολλέ φορέ έχουν αλλάξει τον προγραμματισμό τους, τουλάχιστον σε μένα. Όμω έχουν φτάσει σε ένα σημείο που πλέον με κάνει να πιστεύω ότι ε, μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Τώρα, πάμε στο Σύνταγμα, που δεν επιτρέπει να κάνει ο Δήμος έργα ε, σχολικά. Κάνετε λάθος, αγαπητέ μου κύριε. Το Σύνταγμα δεν απαγορεύει. Άλλοι τα απαγορεύουν. Δηλαδή, μπορεί να σας παίρνω χρόνο, αλλά δεν μπορώ να αφήνω αναπάντητα τέτοια ζητήματα όταν μπαίνουν. Στον άβλιο χώρο του τρίτου λυκείου προγραμματίσαμε να κάνουμε το 8ο γυμνάσιο. Κάναμε πλήρη και οριστική τη μελέτη. Την καταθέσαμε στον ΟΣΚ. Πρώην ΟΣΚ, σήμερα ΚΤΥΠ. Μπήκε στον προγραμματισμό για να χτιστεί. Μόλις άλλαξε η διοίκηση, με την παρούσα κυβέρνηση δηλαδή, γιατί έχει αλλάξει πολλά από το πρόγραμμα, μου είπαν ευθέω ο Διευθύνων Σύμβουλο αλλάξαμε τον προγραμματισμό. Του είπα λοιπόν, αφού αλλάξατε τον προγραμματισμό, δώστε μου παραχώρηση χώρου να δημοπρατήσω εγώ. Ε, σα πληροφορώ λοιπόν ότι ουδέποτε μα έχει δώσει και αυτά που σα λέω δεν είναι μόνο προφορικά, έχουν γίνει και εγγράφο και πολλέ φορέ. Δεν μας έχουν δώσει την παραχώρηση, μας έχουν δέσει τα χέρια. Δεν μπορούμε να κάνουμε το σχολείο μας τιμωρούν δηλαδή. Περιμένω εναγωνίως να τελειώνουμε, να φύγουν. Έχω φτάσει πλέον σε αυτό το σημείο να παρακαλάω να εξαφανιστούν. Γιατί μας έχουν καθυλώσει. Τώρα εσείς πιστεύετε ότι μας καθυλώσανε επειδή έκανα εγώ στο Σπύρτζι δικαστήριο και του ακύρωσα την απόφαση. Εάν λειτουργεί μια κυβέρνηση έτσι, γιατί το δικαστήριο αποφάσισε ότι κάτι δεν έκανε καλά ο κύριος Σπίρτζης και μετά τιμωρεί μια ολόκληρη πόλη, ε, τότε τι να πω. Βεβαίως θέλω να πιστεύω και θα αγωνιστώ γι' αυτό. Η πόλη να του τιμήσει αναλόγως. Θα αγωνιστώ, σας το λέω. Δεν έχω βγει ποτέ στο δρόμο, με ξέρετε. Αυτά είμαι υποχρεωμένος να τα κάνω. Δεν μπορεί να αλλάζει τον προγραμματισμό του Μετρό. Ήταν έτοιμο. Ήρθαν οι εταιρείε, τα γεωτρύπανα, τρυπάνε. Ήταν έτοιμοι. Σήμερα θα είχαμε δύο σταθμούς μέχρι στιγμή. Και θα, και θα προχωρήσαμε και προς τον τρίτο. Και αλλάξανε τον προγραμματισμό, κατά δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου και παρουσία του συναδέλφου του Γιώργου Φεγκερού, ε, Φερεντίνου. Φερεντίνου, του Γιώργου Φερεντίνου, στην επίσκεψη που έκανα στο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αττικών Μετρό. Τα ξέρετε αυτά, είμαι σίγουρος, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ γιατί τα λέτε αλλιώς. Και δεν μπορώ να φανταστώ γιατί δεν συμπαρατάσσεστε σε αυτό να πιεστεί αυτή η κυβέρνηση ώστε να, να εφαρμόσει τον προγραμματισμό. Δεν κατάλαβα δηλαδή τι επειδή έχει πρόβλημα με το Δήμαρχο Ηλίου πρέπει να τιμωρήσει 140.000 κατοίκους. <σήσις> πρέπει να τιμωρήσει 100.000 κατοίκους. Σας είδαμε πολλές φορές <σήσιες> η, 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 η κινητοποιήσεις. Οι, κινητοποιήσει είναι σκοπιμότητος. <σήσις> είναι σκοπι... Εμείς δεν κάναμε κινητοποιήσει σκοπιμότητος και ούτε πρόκειται να κάνουμε ποτέ. <σήσις> λοιπόν, το γνωρίζετε, παρά τα αυτά όμως λέτε, γιατί έκανα δικαστήριο στον κύριο Σπίρτζη. Ποιο... Λέτε κάποιο δημοτικό σύμβουλο τώρα, τι μου λέτε. Κάποιο ε, το είπε. Ε, Δεν ε, ξέρω. Ε, Όποιο το είπε. Όποιο το είπε. <laughs> Όποιο <laughs> το είπε. <laughs> λοιπόν, τώρα να μην πω ότι ε, με κατηγορείτε ότι είπα τι προτείνετε τα σχολεία για συντεχνιακούς λόγους, όχι. Δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε, έχω πει όμως το εξή. Αυτό το αποθεματικό που έχουμε για να στηρίξουμε την κοινωνία και πράγματι στηριχτήκαμε σε αυτό από το 2019 μέχρι σήμερα, πατήσαμε πάνω σε αυτό. Έχω πει βέβαια πολλές φορές, επειδή ακούω προτάσεις. Ο ένας λοιπόν, επειδή του αρέσει ο πολιτισμός, μου λέει ρίξε τα λεφτά στον πολιτισμό. Ο άλλος επειδή του αρέσει να λέει ότι αγαπάει την εργατιά, λέει ρίξε τα λεφτά στην αγορά να πάρουν μεροκάματα ε, οι, οι, άνεργοι, ο άλλος επειδή του αρέσει, ε, επειδή ασχολείται με το σχολείο, ρίξε τα λεφτά στο σχολείο, εν πάση περιπτώσει δέχομαι πολλές εισηγήσεις και κάνω επιλογές και κρίνομαι συνεχώς γι' αυτό, για τις επιλογές μου. Δεν σας κατηγορώ ότι λειτουργείτε συντεχνιακά. Κανέναν δεν κατηγορώ ότι λειτουργεί συντεχνιακά. Κανέναν. Λίγη σκοπιμότητα ίσως να υπάρχει. Λοιπόν, μου λέτε για τη δημοτική συγκοινωνία. Μα δεν ακούτε τόσο καιρό τι σας λέω. Η συγκοινωνία είναι ένα κοινωνικό αγαθό το οποίο το προσφέρει η πολιτεία. Εγώ δηλαδή μου προτείνετε να πάρω να ανακουφίσω την πολιτεία όταν αναφέρθηκα και πριν 70% είναι η υποχρηματοδότηση να αναλάβω αρμοδιότητε τη πολιτεία χωρί λεφτά. Μα από πού και ω πού, μωρέ. Υπηρετείτε την αυτοδιοίκηση εσεί, ή υπηρετείτε την κεντρική κυβέρνηση, η οποία είναι εχθρό τη κοινωνία. Ξέρετε πόσο κοστίζει μια αξιοπρεπή δημοτική συγκοινωνία. να καθίσει ο πολίτη τουλάχιστον. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνω το Δήμαρχο Ηλίου, να έχω δημοτική συγκοινωνία, να γράφω στο πρόγραμμα ανά 10 λεπτά και να περνάει ανά θα φύγω από εδώ, θα εξαφανιστώ. Αυτοί δεν έχουν πρόβλημα. Γράφουν ανά 10 λεπτά και περνάνε, κυρία Γρετσίστα, ανά 45 λεπτά. Λοιπόν, και δεν τρέχει τίποτα. Δεν δίνει λόγο σε κανέναν. Τέτοια συγκοινωνία θα κάνουμε. Αλλά έχει λεφτά η συγκοινωνία αυτή. Όταν πήγα και μίλησα με τον ΟΑΣΑ, επειδή εμεί δεν μπορούμε να βάλουμε και εισιτήριο για να έχουμε και έσοδα, μίλησα με τον ΟΑΣΑ να βάλουμε μια συγκοινωνία η οποία θα έρχεται από το μετρό μέχρι να γίνουν οι τρεις σταθμοί από το μετρό του Σαλδάρη ε, μέχρι το κέντρο της πόλης. Λοιπόν, αυτό κάνει ε, 750.000 ευρώ. Και μου λέει θα εισπράττουμε 250, το χρόνο κύριε μου. Θα εισπράττουμε 250 και θα μας δίνετε κι εσείς 500. Θα δίνω 500 χιλιάρικα για τη γραμμή αυτή. Δηλαδή μου προτείνετε αυτό να κάνω. μου λέτε για τη συγκοινωνία της, της Πετρούπολης. Εγώ ουδέποτε σας παρακαλώ πολύ για να το πάρετε πίσω αυτό που είπατε. Ιρωνεύτηκα ούτε τους ηλικιωμένου, ούτε τις χείρε, ούτε τους χείρου, ούτε κανέναν. Τι είπα. Είπα ότι φεύγει 12 η ώρα, πάει μέχρι το κημητήριο και επιστρέφει. Και πάλι καλά που κάνει αυτό. Αλλά είναι δημοτική συγκοινωνία. Πάλι καλά που κάνει αυτό. Πάλι καλά. Πολύ καλά. Γιατί το κημητήριο είναι εκτός πόλεως και ξεκινάει από τη Μεγάλο Αλεξάνδρου, μας είχαν σπάσει και τα πεζοδρόμια που πάρκαρε το λεωφορείο αυτό και πάει επάνω στο κημητήριο και ξαναγυρνάει. Είναι δημοτική συγκοινωνία, για να μου φέρετε για παράδειγμα, τέτοια θέλετε. Αν θέλετε τέτοια, να βγαίνετε έξω και να λέτε μπράβο στο Δήμαρχο, έβαλε δημοτική αστυνομία, να το κάνουμε. Ε, συγκοινωνία, ναι, να το κάνουμε. Να το κάνουμε, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, κολυμητήριο. κολυμητήριο. Το κολλημητήριο λοιπόν, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, υπολογίζω γύρω στο Μάρτιο και θα είστε προσκεκλημένοι στα εγγένεια ενός σύγχρονου κλειστού κολλημητηρίου. Και όταν λέμε κλειστό κολλημητηρίο εννοούμε με όλα τα ε, ό,τι συμβαίνει στα κλειστά κολλημητήρια με χαμηλή δαπάνη λειτουργίας κτλ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε το κολλημητήριο είναι μισογεμάτο με νερό. Δηλαδή δουλεύουν οι αντλίες, θέλουμε νερό, κάνουμε τις δοκιμές μας. Έχουν δοκιμαστεί τα αντλιοστάσια, τα φίλτρα. Δηλαδή είμαστε στο φουλ οι μηχανές. Είναι το κολυμπητήριο του ΕΚΑ όπως ξέρετε. Επιχειρήσαμε να κάνουμε, επιχειρήσαμε να κάνουμε κολυμπητήριο στο αθλικό Κέντρο Ραδιοφωνίας, δυστυχώς πολεοδομικοί λόγοι δεν μας το επέτρεψαν. Και όταν λέω πολεοδομικοί λόγοι, ενώ είχαμε το συντελεστή όταν ξεκινήσαμε τη μελέτη, όταν βάλανε στο σχέδιο πόλεως για τη διάνοιξη το νέο κομμάτι της Θιβών, η υπάλληλο η οποία ανέλαβε να κάνει την εισήγηση και τελικά έγινε φεκ αυτό, πήγε και μέτρησε τι έχουμε κάνει στο χώρο και έφτιαξε το συντελεστή ίσα ίσα με τα αυτά που έχουμε κάνει στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής. Να μην μπορούμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Και στον ευρύτερο χώρο ο συντελεστή είναι τεράστιο. Άρα λοιπόν δεν μπορούσαμε να κάνουμε κολλημητήριο. Η μελέτη πραγματικά όρημη, έτοιμη και οι μακέτε και όλα. Φεύγουμε από εκεί, αφού δεν μπορούμε. Και πάμε στην Ελευσινίων Μυστηρίων, που είναι το γήπεδο μπάσκετ, λέμε να το καταργήσουμε, να κάνουμε ένα κολλημητήριο εδώ. Και ήρθανε οι ευλογημένοι, και πήρανε, μας πήρανε με τον νόμο του πάρκου όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις μεταξύ αυτών και αυτό. Και δεν έχουμε, πάμε στην πολεοδομία να πάρουμε άδεια και δεν έχουμε παραχώρηση ή ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και εσείς κατηγορείτε τους φουστανελοφόρους και τους βρακοφόρους που έρχονται και αγωνίζονται εδώ. Για μια και θυμήθηκα που είπατε για το λόγο για τους, από τους συλλόγους και τα λοιπά. Εμείς δεν δίνουμε το λόγο σε κανέναν. Όταν οι σύλλογοι κάνουν εκδηλώσεις, α, αυτοί κάνουν αυτό που νομίζουν ότι πρέπει να κάνουν. Εγώ πάντως οφείλω να σας πω ότι κι εσείς δεν πάτε πίσω σε αυτά. <συσχελίδι> δεν πάτε καθόλου πίσω. Λοιπόν, <συσχελίδι> λοιπόν, <συσχελίδι> τι να μου πεις, τα έχω ζήσει, τα έχω βιώσει, τι να μου πεις. Τα έχω βιώσει. Εγώ δεν λέω ψέματα. Μόνο αυτό δεν κάνω. Τα έχω βιώσει. Λοιπόν, για το κλειστό γυμναστήριο. Το κλειστό γυμναστήριο που φτιάξαμε εκεί, το ξέρετε ότι είναι ο μόνος χώρος στον οποίο βρήκαμε να έχουμε συντελεστή δόμηση και κάναμε εκεί και πώς το κάναμε. Προτείνετε μας και θα δείτε πώς θα, θα κάνουμε. Υποδείξτε μου παρακαλώ πολύ χώρους εκεί που λέτε Δημοτικό σύμβουλο είστε και αγαπάτε την πόλη. Υποδείξτε μα και δεσμεύομαι εδώ, δημόσια, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υποδείξτε μα και θα δείτε ότι θα ακολουθήσουμε την πρότασή σα. Βεβαίω. Υποδείξτε μα και θα ακολουθήσουμε την πρότασή σα. Λοιπόν, μου μιλάτε και τελειώνω. Γιατί κόντρα με την κυβέρνηση. Ξέρετε, εγώ δεν είχα άλλο δουλειά να κάνω να ασχολούμαι με την κυβέρνηση και με την κόντρα της κυβέρνησης. Σας πληροφορώ ότι ουδόλως με απασχολεί. Ε, με την έννοια ότι δεν με απασχολεί να, να, κάνω κόντρα ή να έχω ειδικές σχέσεις. Εγώ έχω άλλη δουλειά. Εγώ κοιτάω εδώ το Δήμο. Καλό ή κακό με τον τρόπο που το κάνω, καλά το κάνω, άσχημα το κάνω, λίγο είναι, πολύ είναι. Αυτό είναι, αναλώνω όλο μου το χρόνο εδώ. Εδώ ζω. Εδώ γυρνάω το Δήμο άνω κάτω. Δεν έχω χρόνο εγώ να τα βάλω με την κυβέρνηση. Τα βάζω με την κυβέρνηση πότε, όταν αυτή μου δημιουργεί προβλήματα. Και θα συνεχίσω να τα βάζω μέχρι τέλο. Δεν κάνω πίσω δηλαδή. Όχι με τούτη την κυβέρνηση. Με όποια να είναι. Οποιαδήποτε κυβέρνηση. Βεβαίω πάντω δεν έχει περάσει άλλη κυβέρνηση στα 28 χρόνια ακριβώ που υπηρετώ την αυτοδιοίκηση που να έχει βλάψει αυτούς τους 140.000 πολίτες τόσο πολύ. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Αν υπάρχουν δευτερολογίες, ο κύριος Σταματόπουλος. Δύο λεπτά έχετε κύριε συνάδελφε. Είναι ζήτημα δημοκρατίας. Μια και αναφερθεί κάτι αστική δημοκρατία όπω την εννοείτε εσείς έστω να μην περικόπτουμε από τι προτάσει από τις φράσεις μάλλον, από τις φράσεις που ακούγονται από συναδέλφους, ότι θέλουμε εμείς και ότι βολεύει σε μία ομιλία. Εγώ, για παράδειγμα, αναφέρθηκα και στους βρακοφόρους και στους φουστανελοφόρους, θέλοντας ένα, να δείξω τον τοπικό χαρακτήρα σε σχέση με τους συλλόγους του τοπικούς, των μαζόξεων που έγινε στο Δημοτικό Συμβουλίο και, μιλώντας με τις, με τις που έχουν ως τοπική συλλογή, ακριβώ ήθελα να δείξω και το χρώμα που δόθηκε στο να διεκδικηθούν αυτά τα ζητήματα που θέλανε να διεκδικηθούν. Ένα. Και δεύτερο, συνέχισα και είπα ότι αν όλοι αυτοί, αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι συμπολίτε μα μαζί με εμά ερχόντουσαν για να αγωνιστούμε για ένα, δύο, τρία, πέντε πράγματα που είπα, σίγουρα θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Μην προσπαθείτε, το ξέρουμε αυτό το κόλπο, είμαστε πάλι και εμείς στο κουρμπέτι. Μην προσπαθείτε για τη περικοπή των ομιλιών να δημιουργήσετε εντυπώσει ή να μεταφέρετε τυχόν ζητήματα που μπορούν να προκαλέσουν και στον οκρατή αισθήματα ότι ξέρεις τι, κάποιος τους περιπέζει ή κάποιος ε, δεν μιλάει καλά, τους ειρωνεύεται. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω το εξή. Εμείς σαν Κομιστικό Κόμμα της Ελλάδας, εδώ στο Δήμο, και μπορούν πάρα πολλοί συνάδελφοι να το βεβαιώσουν, πριν κάνουμε οποιαδήποτε κριτική, ακόμα και για τις ομιλίες μας, Παίρνουμε τηλέφωνο ή συναντιόμαστε για να ρωτήσουμε αν αυτό και αυτό και αυτό που θα πούμε δεν θίγει ή δεν είναι σωστό ε, απέναντι στην διοίκηση. Δεν θα πούμε ποτέ ψέματα. Ή, θα σου πω γιατί. Δεν θα πούμε ποτέ ψέματα για ζητήματα που έχουν να κάνουν με θέματα, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την, ε, με την αντιπολίτευση. Δεν είπα. Ευχαριστώ καταρχήν τον Δήμαρχο που στην ουσία, έτσι το βλέπω εγώ, συμφώνησε μαζί μα για τις ελλείψει και για την, για την εικόνα τη πόλη. Όταν παραδέχτηκε ο Δήμαρχο ότι συμβαίνουν αυτά για τα δέντρα, για το ένα, για το άλλο, ουσιαστικά παραδέχεται ότι έτσι είναι. Άλλο λοιπόν έτσι είναι και άλλο δεν μπορώ να τα, να τα αλλάξω. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε δέντρα. Εγώ αναφέρθηκα στις δεκάδες Τραπεζοκαθισμάτων που υπάρχουν και ξαφνικά άρχισαν να φυτρώνουν και στα πεζοδρόμια των δρόμων. πάει να περάσει την ειδωμένο και έχει ο άλλο τον το, το πάγκο και κάθεται με του φίλου στο πεζοδρόμιο. Δεν το είχα πει και σε άλλο συμβούλιο. Αρχίζει και επεκτείνεται. Και υπάρχει και ο άλλο που λέει να μην βγάλει μόνο και ο φουγκάρα, θα ένα φράγκο. Ε, τι να κάνουμε δηλαδή. Τα πεζοδρόμια, γι' αυτό είπα κάποιο τα πληρώνει και τι πλατείε. Δεν είπα αυτό με, με στενοχωρεί ιδιαίτερα. Εγώ δεν είπα ότι οι άνθρωποι πλήρωσαν για να έχουν την ησυχία του. Μόνο. Είπα για την αναψυχή του, είπα να τι χαίρονται, είπα ένα, από ένα εσωρό πράγματα. Εσεί κάνατε, απομονώσατε την ησυχία του. τουλάχιστον θεωρώ ότι είστε πολύ έξυπνο άνθρωπο και καταλαβαίνετε το λόγο του αλλού. Δεν είναι έτσι, απλώ λέμε μια κουβέντα και τελειώνει η ιστορία. Να πω <κυκλή> επίση ότι. και τελειώνω. Ε, α, Μιλήσατε για τι αφήσει. Έβγαλα μια φωτογραφία, δεν σα την έφερα. Η Αγία Εκατερίνη, το περιστήλιο τη Αγίας Εκατερίνη, ήταν γεμάτος, γεμάτο, σε από αφήσει που βάλατε με σελοτέιπ για την εκδήλωση τη ΓΕΣΕ. Την έχω τη φωτογραφία. Άμα βάζα εμεί θα υπήρχανε. Ναι. Δεν θα υπήρχαν. Στην Αγία Εκατερίνη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να σας ενημερώσω, για να ξέρετε, να σας ενημερώσω, Έκανε επερώτηση για τη Βίλα Κωνσταντινίδη το κουκουέ στη Βουλή. Η απάντηση ήταν η εξή. Σε απάντηση τη με υπαριθμό τάδε πρωτοκόλλου κλπ. των βουλευτών Χρήστου Κατσιώτη Γιάννη Γκο Καλιάνα μετά από έλεγχο που έγινε στο αρχείο τη Διεύθυνση Προστασία και Αναστήλωση κλπ. νεωτέρων μνημείων, το κτίριο αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ω ως, ως μνημείο πολιτισμού ή ω νεότερο μνημείο. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτή δεν είναι η απάντηση στο έγγραφο, στην επερώτηση που έκανε το κουκουέ στην ε, στη Βουλή. Απλώ ω ε, ενημέρωσή σα. Τελειώνοντα, να πω ότι κύριε Δήμαρχε, θα το επαναλάβω για να κλείσω, γιατί να μην κάνετε μόνο εσεί εντυπωσιακά κλεισίματα. Για άλλη μια φορά, λέω ότι σα ευχαριστούμε πολύ που συμφωνήσατε ουσιαστικά σε αυτά που είπαμε για το πώ είναι η πόλη μα σήμερα. Δεν δώσατε απαντήσει, αν και θα μπορούσατε. Δεν ξέρω γιατί το αποφύγατε. ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί αποφύγατε να πείτε για τις γειτονιές του ηλίου, όμως η, αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε αυτά. Είχα και άλλα πολλά, αλλά ο χρόνος των πέντε λεπτών ήταν πολύ λίγος. Ευχαριστώ. Έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος Φεγγερός, επειδή δεν έχει μιλήσει ο μιλητή από τη δική στην παράταξη, συμφωνείτε να μιλήσει ο κύριος Φεγγερός. Μια απάντηση ότι αφορά για το κολυμβητήριο, ότι ο Δήμος Ηλίου είχε επενδύσει εκεί πάνω από 70.000 πριν το κλείσουμε, πριν φύγουμε από εκεί και είχαμε επισκευάσει πόρτε, πλακάκια, οι διγεινείς όλα εκεί είχαν επισκευαστεί. Πρόκειψε ένα ζήτημα στη μεγάλη την πισίνα, το οποίο δεν θα είχε ένα κοστολόγιο 50-70 χιλιάδες. Κάλλιστα θα μπορούσε ο Δήμος τόσα χρόνια να έχει κάνει μια παρέμβαση με δικά του λεφτά ή ακόμα μια, με, με, ε, να ζητήσει από την περιφέρεια και να έχει επισκευαστεί το πρόβλημα που είχε η κεντρική πισίνα και να λειτουργεί αυτή τη στιγμή και όχι να πληρώνουμε ήδη την να διαλυθεί η κολύβηση στο ήλιο. Δεν μπορούν να φύγουν οι άλλοι να βγουν σαν Ένα δε, τελευταίο και κλείνω είναι ότι οι σκουριέ που είπα και τα σπασμένα καθίσματα, βεβαίω θα πρέπει να θυμάται ο Δήμαρχο ότι δεν ήταν πριν πέντε χρόνια. Έχουν προκύψει τελευταία. Μάλιστα. Ύστερα λοιπόν για τι τοποθετήσει, αυτό ήταν ο απολογισμό πεπραγμένων του έτου 2017. Λύεται η συνεδρίαση, ακολουθεί η τακτική συνεδρίαση.